κυρία με την ευκαιρία του εκπαιδευμού από μένα. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βραβενών. Με τη θεία έμπνευση και τις ευλογίες της Εκκλησίας που μόλις πήραμε, με φιλόδοξα σχέδια και νέους σχεδιασμούς, με όνειρα και ελπίδες, αρχίζουμε σήμερα τα τακτικά μαθήματα για τη νέα σχολική χρονιά. Ευχή και προσδοκία όλων μας είναι να κάνουμε καλή αρχή για να έχουμε μια νέα χρονιά, αποδοτική και δημιουργική, για να επιτύχουμε τους στόχους μας, βάζοντας ο καθένας το δικό του στοιχεράκι, για να χτιστεί το οικοδόμημα της παιδείας του τόπου μας. Θα ήθελα εκ μέρους της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκών να ευχαριστήσω όλους τους σταθερούς συμπαραστάτες, βοηθούς και φίλους του σχολείου που με την εδώ παρουσία του σήμερα μας εμψυχώνουν, μας δίνουν δύναμη και μας γεμίζουν με αισιοδοξία για την επιτυχή πορεία μας τη νέα σχολική χρονιά που μόλις αρχίζει. Η σημερινή ημέρα, όμως, που σημαντικοποιεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, είναι η ημέρα των μαθητών του σχολείου, η ημέρα των παιδιών που οι γονείς τους και η πολιτεία μας εμπιστεύει. Είναι όμως και η ημέρα των εκπαιδευτικών, των ανθρώπων, των οποίων τα χέρια η πολιτεία εναπόδεσε την βαθιά ευθύνη της εκπαίδευσης και της αγωγής των μελλοντικών πολιτών. Το μαγικό δέσμα της σχέσης μαθητών εκπαιδευτικών, διδασκόντων και διδασκομένων, δηλαδή, καθώς και η προσήλωση καθενός των καθήκων θα φέρει το προσδόμενο αποτέλεσμα. Αγαπητοί μας μαθητές και μαθήτες, ξεκινάτε σήμερα μια νέα σχολική χρονιά. Είναι ευκαιρία να θέσετε καινούργιους στόχους. Πρέπει να ανεβάσετε πιο ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων από τον εαυτό σας. Οργανώστε τις δραστηριότητές σας και βάλτε ένα πρόγραμμα στη μελέτη σας για να κερδίσετε το στίχημα της επιτυχίας. Το σχολείο σας παρέχει πολλές ευκαιρίες για να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες, για να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας και παράλληλα να καλλιεργήσετε το πνεύμα. Στον χώρο του σχολείου, όπου ζουν και δρούν πολλοί άνθρωποι μαζί, πρέπει όλοι να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η συνύπαρξή τους να μην δημιουργεί προβλήματα σε κανέναν. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων, καθώς και η αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου, πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Αυτονόητος πρέπει να θεωρείται και ο σεβασμός στον χώρο και στην περιουσία του σχολείου, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον. Προσπαθήστε να λειτουργήσετε σωστά μέσα στα πλαίσια των νόμων και των κανονισμών, προσιλωμένοι στον άνθρωπο και στις ανθρώπινες σχέσεις. Εμείς, οι δάσκαλοί σας, δεσμευόμαστε να δουλέψουμε σκληρά για να σας προσφέρουμε όχι μόνο γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, αλλά να αναπτύξουμε και την κριτική σας σκέψη, ώστε να γίνετε ικανοί να διαχειρίζετε και να επιλύετε μόνοι σας τα προβλήματα της καθημερινής σας ζωής. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να καλλιεργήσετε τα ειδικά σας ενδιαφέροντα, ενεργώντας πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης και της σωστής και δίκαιης αντιμετώπισης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να καλωσορίσω και επίσημα στο σχολείο μας τις μαθήτρες και τους μαθητές που έρχονται για πρώτη φορά στο δημοτικό μας, τα πρωτάκια μας, για να τους διαβεβαιώσω ότι το σχολείο θα είναι μεγάλη τους οικογένεια, μια ζεστή αγκαλιά που τους υποδέχεται με αγάπη. Οι δάσκαλοι τους θα είναι οι δεύτεροι γονείς τους, έτοιμοι για να συμπαρασταθούν τη δύσκολη ώρα, και οι μαθητές των άλλων τάξεων θα είναι τα μεγαλύτερα αδέλφια. Καλώς ήρθατε λοιπόν, παιδιά, στο σχολείο μας και καλή χρονιά σε όλους. Και εκτός κειμένου, με την παρουσία του Σεβασμιότατου, θέλω να πω και στον κόσμο ότι το κτίριο που βλέπετε και ο χώρος που βρισκόμαστε είναι δωρεά της Εκκλησίας και γίνει ανταλλαγή του 1931 για να χτιστεί το εδώ δημοτικό του γυμνάσιο τότε και να χτιστεί η Ευαγγελίτσα, ο Ιερός Ναός Ευαγγελίτσα. Χτίστηκαν την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή είναι 85 χρονών το κτίριο που σήμερα το βλέπετε. Το σχολείο φυσικά έχει παρουσία πριν από την απελευθέρωση. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά όλους τους επίσημους προσκεκλημένους και εύχομαι και ελπίζω ότι θα τους έχουμε συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο μας και στα προβλήματα που έχουμε και έχουν ανακύψει. Στη συνέχεια οι μαθητές θα προσέλθουν στα τμήματά τους για να έχει μια πρώτη γνωριμία με τις κυρίες και τους κυρίους.